Συγκέντρωση διαμαρτυρία έκαναν οι κάτοικοι τη Ορεστιάδα που αντιδρούν στην επέκταση του κέντρου υποδοχή και ταυτοποίηση προσφύγων στην περιοχή του. Ο Γιώργος Κρατημένος θα μας δώσει λεπτομέρειες, Γιώργο Κρατημένο θα μα δώσει λεπτομέρειε, Γιώργο. Μάλιστα, Γιάννη, σημειώθηκαν και μικρή ένταση επεισόδια όταν μια δημιουργία των ΜΑΤ προσπάθησε να σταματήσει του διαδηλωτέ να φτάσουν στην είσοδο των δομών φιλοξενία που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε του διαδηλωτέ να περνούν από την κλούβα των ΜΑΤ. Οι διαδηλωτέ τελικά κατάφεραν να φτάσουν στην είσοδο των δομών και να εκφράσουν την διαμαρτυρία του, την αντίθεσή του στην επέκταση των δομών. Ουσιαστικά τα ΜΑΤ αποσύρθηκαν από την περιοχή. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ρεστιάδα, τον κύριο Μαυρίδη, μα είπε ότι αύριο ο Δήμο θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσουν οι εργασίε μέχρι να ενημερωθεί πλήρω το Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι οι εργασίε ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη. Αν θέλει να σου πω τι συμβαίνει στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή λειτουργούν δύο δομέ φιλοξενία, mm -hmm. ένα κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση και ένα προαναχωρησιακό κέντρο κράτηση αλλοδαπών. Και οι δύο δομέ φιλοξενούν 804 άτομα συνολικά σε μία έκταση 13 στρεμάτων. Αυτό τώρα που φοβούνται οι κάτοικοι τη περιοχή είναι ότι οι νέε εργασίε γίνονται σε μια έκταση 33 στρεμάτων και του κάνει να φοβούνται ότι ο αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ και σε μια περιοχή όπω λένε, αυτό δεν το θέλουν, σε μια περιοχή που όπω λένε απέχει ελάχιστα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.